Από το πρωί της Παρασκευής, βέλγικη αποστολή, η οποία είχε καταφτάσει στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, βρίσκεται στην πόλη της Καβάλας και επισκέπτεται, μαζί με τη συνοδεία του Περιφερειάρχη Τουρισμού Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, διάφορα αξιοθέατα του νόμου Καβάλας, ενώ το πρωί της Κυριακής η συγκεκριμένη αποστολή βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, όπου και ξεναγήθηκε. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε την εκπρόσωπο του ΕΟΤΕ των Εκάτων Χωρών, την Αγγελική την Τζίφα, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα για να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι των Βέλγων δημοσιογράφων αλλά και πρακτόρων, καθώς επίσης και τον εκπρόσωπο της ΤΟΥΗ, ο οποίος πράγματι έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος από τις ομορφιές που έχει η περιοχή μας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Πιο συγκεκριμένα, μαζί με τους δημοσιογράφους βρίσκεται και εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, κυρία Αγγελική Τζίφα, η οποία προέρχεται από το γραφείο του ΕΟΤ στις κάτω χώρες. Η επίσκεψη δημοσιογράφων και της εκπροσώπου θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Μαΐου. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας, σαν ΕΟΤ κάτω χωρών, που σε συνέργεια με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την ΤΟΥΗ Βελγίου, κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το ταξίδι Βέλγων δημοσιογράφων, σημαντικότεροι Βέλγοι δημοσιογράφοι από τα μεγαλύτερα έντυπα και μέσα της χώρας, που ήρθαν να γνωρίσουν ένα νέο προορισμό για τη Βέλγικη αγορά. Οι Βέλγοι τουρίστες αγαπούν την Ελλάδα πολύ. Επισκέφτονται πολλά τα νησιά μας, αλλά η Θάσος και η Καβάλα είναι ένας νέος προορισμός. Με αφορμή λοιπόν την πτήση της ΤΟΥΗ, έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν έναν εναλλακτικό προορισμό για εκείνους που προσφέρει εκτός από ήλιο και θάλασσα. Ωραία φύση, εναλλακτικές δραστηριότητες. Une ville comme on les connaît en Grèce, pleine de charme, avec une atmosphère qui, malheureusement pour nous, la visite a été un peu courte, mais on avait très envie de passer toute la journée dans la ville. Είναι μια πόλη γεμάτη ομορφιές και χάρες, την οποία πραγματικά ήταν πολύ σύντομη η επίσκεψη που κάναμε. Θα θέλαμε να μείνουμε πολύ περισσότερο, αλλά ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και να δούμε και τις υπόλοιπες ομορφιές της. Μάλιστα. Il y a un quartier intéressant, il y a un marché, les gens sont sympathiques et accueillants. Donc je crois que dans la région, Kavala peut faire partie d'un package qui permet de visiter la région de manière intéressante. Είναι η πρώτη φορά που έχετε στην Καβάλα, αλλά η αίσθηση που είχε είναι η ίδια που έχει και η Θεσσαλονίκη, ότι είναι μια πόλη που δεν την ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά, την ανακαλύπτεις σιγά σιγά και ξανάρχεσαι πολλές φορές.